Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού, από την πρωτοχρονιά ξεκινάει η λειτουργία πάλι των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες όμως αθλητικές εγκαταστάσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Α1 πρωταθλημάτων υδατοσφαίρησης, καλαθοσφαίρησης γυναικών και πετοσφαίρησης. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε εμάς εδώ στο νησί μας, μας αφορά για την εκκίνηση προπονήσεων της ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση του ΝΟΧ, ούτως ώστε να μπορεί η ομάδα, αν όχι από την πρωτοχρονιά, το οποίο είναι πολύ δύσκολο για να μπορεί να έρθει και να ξεκινήσει προπονήσεις, από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου θα είμαστε και εμείς έτοιμοι να μπορέσουμε να υποδεχθούμε ξανά, μετά από δίμηνη περίπου αναστολή λειτουργίας, να δεχθούμε πάλι στο Γενικό Κολυμπητήριο τους πολίστες του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Πρέπει να σας πω ότι οι δεσμεύσεις και οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση είναι συγκεκριμένες και θα τηρηθούν όπως ακριβώς αναφέρονται. Δηλαδή, σε εβδομαδιαία βάση θα πρέπει η διοίκηση του Σωματείου να μας προσκομίζει τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ, τα οποία θα γίνονται στο σύνολο των αθλητών και το σύνολο των αθλητών που θα χρησιμοποιούν το Γενικό Κολυμπητήριο και του προπονητικού team δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 25 άτομα, σύμφωνα πάντα με την Υπουργική Απόφαση. Άρα λοιπόν, το πρώτο θα έλεγα εμπόδιο το οποίο πρέπει να υπερκεράσει αυτή τη στιγμή ο Ναυτικός Ομίλος Χίου είναι να μπορεί να διενεργεί σε εβδομαδιαία βάση, επαναλαμβάνω, τα μοριακά τεστ. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά θα έρχονται στην Διεύθυνση Αθλητισμού του νομικού προσώπου για να μπορούν να χρησιμοποιεί η ομάδα την αθλητική μας εγκατάσταση. Θα πρέπει να σας τονίσω βέβαια ότι θα τηρούνται και όλα τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή θα υπάρχει ονομαστική κατάσταση με πλήρη στοιχεία όλων των εισερχομένων καθημερινά, θα γίνεται η θερμομέτρηση των αθλητών και των προπονητών οι οποίοι θα εισέρχονται και βέβαια, όπως ισχύει από τον Μάιο και μέχρι και σήμερα, όλα αυτά θα γίνονται χωρίς χρήση αποδυτηρίων και χωρίς την παρουσία θεατών. Θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο για να επανακινήσουν και στο σύνολο οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι η άλλη μας μεγάλη αθλητική εγκατάσταση που είναι το Δημοτικό Στάδιο Χίου δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί, διότι και ο στίβος και το τένις είναι δύο αθλήματα τα οποία επιτρέπεται να μπορούν οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα αθλήματα να προπονούνται και να αθλούνται και πάντα βέβαια όχι ξεπερνώντας τον αριθμό των εγκαταστάσεων. Γι' αυτό λοιπόν καθημερινά το Δημοτικό Στάδιο το απόγευμα είναι ανοιχτό και δέχεται αθλητές τόσο του στίβου όσο και του τένις. Άρα λοιπόν από την πρωτοχρονιά ή καλύτερα από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου είμαστε έτοιμοι να επαναλειτουργήσουμε και το Ιωνικό Κολυμπητήριο για να χρησιμοποιείται για την προπόνηση της ανδρικής ομάδας του Ναυτικού Ομίλου Χίου η οποία συμμετέχει στην Α1 κατηγορία υδατοσφαίρησης. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια του διμήνου, το οποίο είμαστε σε αναστολή λειτουργίας, έχουν γίνει στο Ιωνικό Κολυμπητήριο όλες οι απαραίτητες λειτουργίες συντήρησης και επισκευών. Είχαμε αδειάσει και τις δύο υδατοδεξαμενές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγάλη υδατοδεξαμενή ήδη πληρώνεται με την ποσότητα του νερού η οποία απαιτείται, με τη χρήση των απαραίτητων ποσοτήτων χλωρίου και ό,τι άλλο ακόμα χρειάζεται σύμφωνα τα προβλήματα του ΕΔΗ, ούτως ώστε με πλήρη ασφάλεια, επαναλαμβάνω, από την ερχόμενη Δευτέρα οι αθλούμενοι που θα το χρησιμοποιήσουν να μπορούν να το έχουν στη διάθεσή τους.